Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και συγχαρητήρια. Κορίτσι, συγχαρητήρια. Έχεις πάει στην Ευχαριστώ Κύπρο. Πάρα πολύ. Είμαι στην πανέμορφη Κύπρο, δοξάσει ο Θεός, όλα καλά. Τα φιλιά μας, την αγαπάμε πάρα πολύ. Μαρία, να σου πω κάτι. Μας βλέπει κιόλας η Κύπρος, έτσι από τη σειρά. Μας βλέπει. Πολλά φιλιά, Μέγκα Τσάνελ, αγαπάμε Κύπρο, μας αγαπάει και εκείνη και ευχαριστούμε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι, να πω, η μοναδική αποχώρηση που σχεδόν χαμογέλασα λίγο όταν έφυγες. Και μην παρεξηγηθώ για ποιο λόγο το λέω. Ένιωσα ότι ανακουφίστηκες. Ένιωσα ότι πιο πολύ ηρέμησες. Σου φύγε ένα βάρος. Mm-hmm. Βέβαια, έχουμε πολλά βίντεο να σχολιάσουμε, έτσι. Ναι, ισχύει. Μαρία μου, μισό λεπτό να δω. Έχουμε το βίντεο, να πες πρώτο το βίντεο να το δούμε. Ωραία, ωραία. Σε λίγο θα δούμε και βίντεο και τα σχόλια που γίνανε μετά αφού αποχώρησες. Θέλουμε να τα δούμε μαζί και να τα σχολιάσουμε. Εγώ πάνω σε αυτό που σου είπα πριν, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σε βάραινε τόσο πολύ. Και από το χαμογελαστό κορίτσι που μπήκες ξαφνικά, είδα ότι έφυγε το χαμογελό σου. Η κατάσταση στο σπίτι. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, υπήρχαν κάποιες συγκρούσεις και διαφωνίες μέσα στο σπίτι που μου έριχναν εμένα την αυτοπεποίθηση και το ηθικό. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονόματα και τα λοιπά. Τώρα που βλέπω και πιο λογικά τα πράγματα, ευθυνόμουν εγώ. Επειδή δεν είχα μια στρατηγική στο να σέβομαι την αντίθετη άποψη, ήμουν πολύ αυθόρμητη στο διαγωνισμό. Εμείς, ωστόσο, Μαρία, επειδή σχηματίζουμε εικόνα, έχουμε ταυτιστεί με το MasterChef και πάρα πολλοί κόσμοι και με σένα προσωπικά, να ξέρεις, θα θέλαμε να μάθουμε με ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να σου ρίξουν το ηθικό. Εντάξει, ήταν αυτές οι συγκρούσεις που είχαν στο σπίτι. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα για να είμαι ειλικρινής. Εγώ ήμουν λάθος στο διαγωνισμό, για να είμαι ειλικρινής. Η στάση μου, δεν σεβόμουν την αντίθετη άποψη, ήμουν πολύ παρορμητική, πολύ αυθόρμητη. Κοίταξε, καταλαβαίνουμε αυτά. Ότι δεν θέλεις να πεις ονόματα και να τοποθετηθείς έτσι, αλλά πάμε να δούμε το βίντεο και θέλω να δω αν μετά από αυτό το βίντεο θα μας πεις κάτι. 200, 100 και 80 είναι για το κάντι, okay. Αν χάσεις, τα χάσες όλα, Δημήτρη. Θα κάνουμε με τόση λίγο. Ο καθένας εδώ προσπαθεί να πάρει τηλεοπτικό χρόνο και λέει μπαρούφες διάφορες, τα οποία ήταν φως φανάρι, τα λέγανε απλά επειδή ήταν στραμμένη κάμερα πάνω τους. Έτσι δεν δίνεις βοήθεια, μόνο που χαντακώσεις όλα από κάτω, γιατί ήταν αυτά που άκουγα, ήταν μαγειρικές ασυναρτησίες. Θα τον καλωσορίσουμε. Καμία όρεξη δεν έχω να καλωσορίσω κανένα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν μπορώ. Τους βαρέθηκα. Όλους. Νομίζω ότι όλοι χάρηκαν πάρα πολύ που μπήκε ο Μπέλος. Εννοώ αυτοί που υποστηρίζαν τη Μαρία, γιατί τώρα θα έχουν άλλον ένα δυνατό μάγειρα, τον οποίο θα μπορούν να τον γλύφουν, να τον σαλιαρίζουν όλη μέρα και να προσπαθήσουν να παραμείνουν λίγο ακόμα στο διαγωνισμό. Οπότε όλοι θα τον αγκαλιάσουν και θα βγάλουν τον πραγματικό, συχαμερό εαυτό τους. Ευτυχώς η Μαρία δεν ανέφερε εμένα στο γράμμα. Ούτως ή άλλως τη συχαινόμουν και με συχαινότανε, ασχέτως αν μου μιλούσε. Απορώ το λόγο που μου μιλούσε. Ήρθε να με αγκαλιάσει κιόλας, μήπως τυχόν και φύγει. Λέω, ας αφήσουμε τις τώρα μεταξύ μας, είμαστε ειλικρινείς. Καθόλου δεν με ενδιέφερε. Σαν άτομο, απλά με ενοχλούσε μέχρι και η φράτζα της, δηλαδή όλο λάθος. Έτσι έχω μια διάθεση να κράξω πάρα πολύ. Θέλω να ξεράσω, παιδί. Θέλω να ξεράσω. Δεν μπορώ αυτά. Είμαι τρεις άνθρωποι και δεν μπορώ όλα αυτά τα γαρογκιζιλίκια. Εντάξει, τώρα θα έχουμε να ζήσουμε και κάτι παραπάνω με το ζευγαράκι. Η Μαρία ήδη λέει πράγματα που δεν στέκουν, μόνη θα βγάζει. Έχω κάνει φίλους. Φίλους έκανε η Βασίλισσα του Σιφών. Ποιος τα είπε αυτά, πού τα έχει γραμμένα, κάθεται και τα γράφει το βράδυ και το πρωί τα λέει, δεν ξέρω. Και μετά κάποιες φορές αρχίζω και θυμώνω. Μπορεί να γίνω και χειρότερος από αυτούς και να αναδυθούν από μέσα μου αυτές όλες οι παλιές συμπεριφορές. Οι συμπεριφορές της υποτίμησης, με ενοχλεί το ψέμα, ο χειρισμός. Είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, ότι ο Πορφύρης χειρίζεται τους μικρότερους. Και νομίζω και η Μπέη το κάνει αυτό με τα κορίτσια. Αυτοί είναι άρχοντες του χειρισμού. Την αφήσεις. Άντε, πάμε στη Στέλλα. Κωνσταντίνε, κάτι θέλεις να ρωτήσεις? Εγώ ήθελα, Μαρία μου, καλημέρα και από μένα. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Εμείς αυτά που βλέπουμε εδώ στα Q, που πάνε τα παιδιά, όπως όλοι παίρνετε και μιλάτε στην κάμερα, τα βλέπουμε μόνο εμείς ή γίνεται μία κουβέντα και τα λένε και μέσα στο σπίτι όλα αυτά? Έχουμε ένα θεματάκι με τον ήχο, με την Μαρία, συμβαίνουν αυτά. Καταλαβαίνω τι θες να ρωτήσεις. Δεν να σχολιάσουμε θέλω λίγο. Θέλω και εγώ να το απαντήσει αυτό που θα πει ο Μίχος. Περιμένω πώς και πώς. Ναι. Να σχολιάσουμε λίγο τα του Αλέξανδρου. Να δούμε λίγο γιατί πήρε θέση. Είπε πάρα πολλά.
Από πού θέλετε να το πιάσουμε? Δεν πιάνετε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που άφησε χωρίς να τον κράξει ο Αλέξανδρος. Δεν είπε όνομα, παιδιά, δεν είπε ονόματα. Το άφησε πάρα πολύ αόριστο. Ναι, αλλά είπε, σας συγχαίρω με όλους στην ουσία. Τι αόριστο. Όλους. Εννοεί, παιδιά, αυτούς που είναι στον εξώστη και βοηθήσαν εκείνη την ώρα. Τη Μαρία, συγγνώμη, τον Γιώργο. Ποιος, έχουμε τη Μαρία. Οπότε... Γιατί έχουμε πάλι πίσω μαζί μας. Ωραία. Μαράκι μου, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, καλημέρα, είσαι καλά. Καλά είμαι, μια χαρά. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι το εξής, ότι κάθε φορά βλέπουμε τους παίκτες να είναι πολύ καταγγελτικοί και να λένε πάντα μεγάλες και βαρύγδουπες εκφράσεις και να κράζουν και να λένε και κάνω μετό και ξερνάω και δεν μπορώ, πάντα στην κάμερα σε ένα κιου μόνοι τους. Αυτά τα λένε και στο σαλόνι που κάθεστε όλοι μαζί, γιατί ακούσαμε και τη Στέλλα τώρα, αν είδες το βίντεο, να λέει πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να τα πεις σε όλους, τα λένε σε όλους αυτά που ακούσαμε. Στέλλα και Αλέξανδρος συγκεκριμένα. Νομίζω ότι δεν έχουμε εικόνα τώρα. Α, έχουμε ήχο. Δεν έχουμε εικόνα. Βασικά η Αλέξανδρος Στέλλα, να πούμε και τον Μότο και τον Βαγγέλη και αυτούς τους παίκτες που... Βασικά δεν ήταν αυτά παιδιά που έκανα παρέα. Δεχτήκαμε πάρα πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. Τον Αλέξανδρο εγώ ανήθικη. Από τη Στέλλα χαμηλών επίπεδων και άλλα διάφορα... Μα η Στέλλα είπε ότι την ενοχλεί ακόμα και η φράτζα σου, δηλαδή το έχει κάνει πολύ προσωπικό το θέμα. Εντάξει, εγώ παρόλα αυτά που έχουν πει δεν τους κρατώ κακία, δεν ισχύουν και οι κατηγορίες τους. Μαρία, στα έχουν πει και μπροστά σου. Αυτό είναι η πορεία μας εμάς όλων. Αυτά είναι κάτι που τα λέει η Στέλλα και τα βλέπουμε εμείς στο κιου. Ή στα έχει πει κιόλας, δηλαδή σε έχει κατηγορήσει και μπροστά σου και εσένα και τους υπόλοιπους. Έχει κατηγορήσει μπροστά μας. Βασικά δεν ήταν μπροστά μας. Το είχαμε μάθει μετά και εγώ είχα γίνει έξω φρενών. Κατηγόρησε μόνο τη Γιώτα, που με τη Γιώτα εγώ είμαστε κοντά από την αρχή. Όχι επειδή είναι Κυπρία, καμία σχέση. Απλά συμπαθούσα το χαρακτήρα της Γιώτας. Και εντάξει, εγώ ήμουν πάρα πολύ παρορμητική, πήγα να υποστηρίξω τη φίλη μου, από τότε χαλάσανε οι σχέσεις μας με τη Στέλλα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, νιώθω ότι χάνω τον χρόνο μου με το να σχολιάζω αυτά τα παιδιά που δεν ήταν οι πραγματικοί τους χαρακτήρες. Στο σπίτι μου, επειδή κρυβόντουσαν. Επειδή φεύγοντας την αγκάλια σας, αυτό δείχνει από σένα ότι σαν να μην ήξερες όλες αυτές τις σκέψεις που είχε για σένα η Στέλλα. Ενώ δηλαδή, φαντάζομαι, αν ήξερες πόσο άσχημα πράγματα έχει πει για σένα, δεν θα πήγες να την αγκαλιάσεις. Εντάξει, εγώ δεν αγκάλιασα τη Στέλλα. Έτσι, δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα. Α, γιατί λέει τη αγκάλιασε, λέει. Το είπε ίδια στο κιού της. Εγώ, τι είναι αυτά τώρα. Θα ήθελε πολύ να την αγκαλιάσω, αλλά δεν σε αγκαλιάζα ποτέ τη Στέλλα. Συγγνώμη, μαράκι μου. Αναφέρθηκε η Στέλλα ότι την αγκάλιασε όταν ήταν σε δοκιμασία αποχώρηση τη Στέλλα. Πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, εκεί αναφέρθηκε η Στέλλα. Ναι, εντάξει, απλά αυτή η κατάσταση κρατάει. Εγώ να αγκάλιασα τη Στέλλα, αν ήταν κάτω για αποχώρηση και να της είπα καλή επιτυχία, ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω επιλέγουμε ποιους θα κάνουμε παρέα, αν όχι μόνο στον διαγωνισμό, αλλά και έξω στη ζωή. Τα κριτήρια εμένα για να κάνω παρέα με κάποιον είναι καθαρά το να με σέβεται ο άλλος. Καλά τα λες, Μαρία. Από τη στιγμή που η Στέλλα δεν σεβόταν εμένα αλλά και τους ίδιους μου τους φίλους, αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν μπορώ να κάνω μια ψευδή φιλία. Επειδή μίλησες για φίλους και η Μαρία Ιμπέη είναι φίλη σου. Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξανδρο και τη Στέλλα στα κιού να λένε ότι ο Πορφύρης και η Ιμπέη είναι από τα πιο χειριστικά άτομα που έχουν γνωρίσει και κάνουν χειριστικές κινήσεις. Δηλαδή έχουν κάποιους σαν μαριονέτες μέσα στο σπίτι. Το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα. Ο Πορφύρης, για να είμαι ειλικρινής, είναι η ψυχή του διαγωνισμού για μένα. Είναι έναν άτομο το οποίο έχει χιούμορ, λέει πάρα πολλές ατάκες, είναι πανέξυπνος. Η Μαρία το ίδιο. Θεωρώ ότι αυτά που λένε δεν ισχύουν. Δεν είναι, αυτό που λέει η Στέλλα και ο Αλέξανδρος δεν ισχύει. Καμία σχέση. Ο Πορφύρης ήταν μέσα στην παρέα μας, το στηρίζαμε, μας στήριζε. Το ίδιο και η Μαρία, εξαιρετικά παιδιά, χαρακτήρες. Είναι αυτό που είναι ο Πορφύρης, δεν είναι κάτι το διαφορετικό και η Μαρία το ίδιο. Από αυτά που λέμε όμως, που βλέπω και λένε τα παιδιά, είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις στον κόσμο για κάποια άτομα συγκεκριμένα που ίσως τα θεωρούν δυνατούς. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Ελπίζω όταν βγουν από τον διαγωνισμό να μετανιώσαν για αυτά που είπαν και να ζητήσουν και συγγνώμη στα ίδια τα παιδιά γιατί θίγουν τις προσωπικότητες τους, πιστεύω.
Ρία, έχω μια ερώτηση, λίγο άσχετη από όλα αυτά, αλλά την έχω από την... από μέρες πριν, τέλος πάντων, καιρό πριν, που ήθελα να ρωτήσω. Ο αδερφός σου πιστεύεις θα τα έβγαζε πέρα εκεί μέσα? Ο Ανδρέας πιστεύω... Με όλα αυτά που είδαν τα ματάκια σου. Αυτό, όταν βγήκα από το διαγωνισμό, σκεφτόμουν καλύτερα να μπαίνει ο Ανδρέας αντί εγώ. Για να είμαι ειλικρινής. Επειδή ο Ανδρέας είναι πιο... εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι άντρας ή εγώ γυναίκα κτλ. Ο Ανδρέας πιστεύω θα τα έλεγε έξω από τα δόντια. Θα ήταν πιο δυναμικός στο διαγωνισμό. Εγώ έχασα τη δύναμή μου στο διαγωνισμό. Ξενέρωσα και λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά... φάνηκε, Μαρία μου, δυστυχώς. Να σου πω, βρε Μαρία, καλημέρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα και από μένα, ρε Μαρία. Τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, εσύ? Θέλω να σε ρωτήσω έτσι κάτι. Πιστεύεις ότι η συνταγή τελικά που σου έδωσε η Μαρία και όλο αυτό που έγινε, που δεν ήταν συνταγή δική της κτλ., έγινε κάπως επίτηδες? Στο διατάφτα, εν τέλει. Τη συνταγή από τη Μαρία την έχω μάθει από την ομαδική, για να είμαι ειλικρινής, που είχαμε μία σαλάτα με παντζάρι κτλ. Και εγώ σκέφτηκα αυτός ο αφρός γιατί να μην μπει στο κατημέρι. Μάθαμε και το κατημέρι. Και αφού ταιριάζει, σίγουρα αναβαθμίστηκε το πιάτο με τον αφρό. Αλλά η προσπάθεια του Μπέλλου ήταν πολύ πιο δυνατή. Μιλούμε για έναν πάρα πολύ δυνατό μάγειρα. Δεν πίστευα ότι θα νικούσα τον Μπέλλο σε καμία περίπτωση. Είναι εξαιρετικό. Είμαι θαυμάστρια του Μπέλλου και της Μαρίας. Απλά είπαν... αφού είναι η τελευταία φορά που μαγειρεύω, γιατί να μην βγάλω κάτι παραδοσιακό, κάτι που μου το έχουν μάθει η νονά μου, η γιαγιά μου κτλ. Το τελευταίο ρωτάει, μου στο διαγωνισμό. Το ρωτάει η Μέρη αυτό, Μαρία, γιατί η ίδια η Μαρία Ιμπέ είπε ότι αν ήξερα, έδωσα τη συνταγή που θα ερχόταν ο Μπέλλος. Είναι μια απορία που μας δημιουργήθηκε όλους εκείνη τη στιγμή. Πώς και έδωσε συνταγή αφού γνώριζε ότι θα μπει ο Δημήτρης? Δηλαδή αυτό ήταν λίγο. Εγώ, Μαρία, κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Μπαίνοντας ο Μπέλλος μέσα, γιατί τον ενημέρωσες ότι είναι και ο Ηλίας εδώ? Για πλάκα. Επειδή όλοι ξέρουμε τον ανταγωνισμό που είχε παγιά με τον Μπέλλον ο Ηλίας κτλ. Εγώ θαύμαζα τον Μπέλλον, ήθελα να μπει στον διαγωνισμό, χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα. Ελπίζω, σίγουρα χάρηκε και η Μαρία αναμενόμενο. Εντάξει, βλέπουμε ένα διαφορετικό Ηλίαν, πιστεύω, σε αυτόν το MasterChef. Δεν ξέρω τον Ηλίαν προσωπικά από παγιά ή κάτι, αλλά αν με ρωτούσατε ποιους βλέπω στον τελικό, τώρα που βλέπω και πιο λογικά τα πράγματα, ξεχωρίζει ο Τράκας για μένα, ο Πορφύρης, ο Ηλίας, η Μαρία. Είναι τα παιδιά που πιστεύω ότι είναι focus στο διαγωνισμό και θα πάνε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Η εισβολή είναι στην ουσία. Νικητή, δηλαδή, έχεις δώσει με τετράδα. Κάποιον που θέλεις, είτε συναισθηματικά είτε επειδή είναι πάρα πολύ καλός μάγειρας. Νικητή. Συναισθηματικά. Όλοι είναι καλοί οι μάγειρες. Όλα τα παιδιά. Απλά κάποιοι έχουν τις ανασφάλειες τους, κάποιον έχουν τις φοβίες τους κτλ. Και δεν μπορούν να το δείξουν. Εντάξει, με βάση τη λογική είναι αυτή η τετράδα. Τώρα, ποιοι θα καταφέρουν, γιατί όπως λέει και ο Κοντιζάς, είναι σκηταλοδρομία ο διαγωνισμός. Όποιος καταφέρει, όποιος έχει περισσότερο τις αντοχές να παραμείνει focus. Νομίζω ο Ηλίας το έχει αυτό. Μαρία, αν έφτανε στο τελικό η Στέλλα και ο Μότο Μότο, ποιος δεν θα ήθελες να το πάρει με τίποτα? Εντάξει, εγώ δεν έχω κάτι με τα παιδιά. Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Ποιος δεν θα ήθελες να το πάρει από τους δύο? Δεν λέω θέμα κακία, θέμα άποψη. Όποιος και να το πάρει, χαλάλι του, ενώ δεν με νοιάζει. Αλήθεια, που έφυγε αυτή, δεν ταιριάζει τίποτα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Μαρία. Ευχαριστώ. Σε ό,τι κάνεις. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Επίσης. Γεια σου, Μαρία μας.